Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παράσκο, καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε, καλά? Δόξα τω Θεώ, σήμερα είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε 40 χρόνια μετά, κύριε Παράσκο. Είναι απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Και συγχαρητήρια σε εσάς που αυτή τη μέρα πάντοτε, ας πούμε, θυμάστε. Ναι, πάντα. Το κύπελο και πάντα, ας πούμε, κάνετε αυτή την ιδιαίτερη εκπομπή. Βέβαια, φέτος για πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει. Θα μιλήσει όλο το ρόστερ της εποχής και αντίπαλοι ποδοσφαιριστές που βρήκατε μαζί σας. Μπράβο. Ο Στράτος Δαβίδης πάρα πολύ. Πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε. Νωρίτερα ο κύριος Διακογιάννης που περιέγραψε τον τελικό μας μίλησε ειδικά για εσάς με τα καλύτερα λόγια, κύριε Παράσκο. Να είναι καλά. Τι να πείτε για τον κύριο Διακογιάννη, τι να πούμε. Είναι, εντάξει, εκτός από τη χαρακτηριστική αυτή φωνή του που πραγματικά χαιρόσω να τον ακούσει. Ήταν οι γνώσεις που είχε πάνω στο ποδόσφαιρο και σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βέβαια. Δηλαδή ξεχώριζε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό τον ρωτήσαμε, κύριε Παράσκο. Ναι. Τον είπαμε ότι περιέγραψε τόσα παγκόσμια κύπελα, περιέγραψε τόσους Ολυμπιακούς αγώνες, διεθνείς συναντήσεις. Ναι. Τι θέση είχε αυτός ο τελικός και είπε ότι εγώ δεν τα ξεχωρίζω. Είπε δεν τα ξεχωρίζω. Είτε είναι τελικός της Καστοριάς, είτε το δεν το ξεχωρίζω. Είναι πολύ συγκινητικό. Και που δέχτηκε, ας πούμε, να μιλήσει. Μπράβο. Και πρέπει να είναι, εντάξει, το βλέπω ότι είναι εντάξει, υγιής, είναι σε καλή κατάσταση. Δεν κάνει πολλά ταξίδια, όπως μας είπε, αλλά... τι ήταν αυτή η βραδιά, έτσι τώρα που έχουν περάσει, κύριε Παράξο, τόσα χρόνια, 40 χρόνια. Ναι. Τι ήταν αυτή η βραδιά τελικά? Κοιτάξτε, αυτό το έχω πει και άλλες φορές, ότι για μας μόνο το ότι φτάσαμε εμείς στο τελικό ήταν σαν να πήραμε το κύπελο. Δηλαδή, εντάξει, ήταν... για μας κάτι το ιδιαίτερο, γιατί εκείνη τη χρονιά, μα θυμάστε κιόλας, παλεύαμε για να σωθούμε. Σωθήκαμε τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Χάσαμε τον κύριο Γκόρσκι γιατί πήγαινε στον Ολυμπιακό. Ήταν ο κύριος Βασιλιάδης, ας πούμε, στις τελευταίες αγωνιστικές που βοήθησε, ας πούμε, και αυτό. Που ήταν όμως το δεξί χέρι του Γκόρσκι, έτσι. Το δεξί χέρι, ναι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου από μικρό παιδί κι αυτός. Με πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Και μας βοήθησε πάρα πολύ. Εκτός η σωτηρία, μας βοήθησε και στο παιχνίδι του τελικού. Αλλά από εκεί και πέρα η ικανοποίηση δικιά μας ήταν, γι' αυτό και παίξαμε και πιστεύω ότι χωρίς άγχος. Άσχετα στο παιχνίδι μέσα που μου βοηθηθήκαμε από ορισμένες συγκυρίες. Δηλαδή, η αποβολή, οι 10 παίκτες εννοείται. Ποιες συγκυρίες, δηλαδή. Το βρήκαμε 45 παραγγελία του χάρη με το Λάκη Σημεοφορίδη με το Αράου. Κομβικό γκολ. Με μια διαφορετική ψυχολογία στα ποδητήρια μέσα. Στην επανάληψη προηγηθήκαμε γρήγορα με την κεφαλιά, ας πούμε, του Δίτσικου, θυμάμαι. Ναι, βέβαια. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και εκεί γίνεται και η αποβολή μετά από λίγο του Μιχαηλίδη. Ναι. Δηλαδή και από εκεί και πέρα, ας πούμε, γίνανε πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν κάποιοι παίχτες τότε σε συγκεκριμένο παιχνίδι, εκτός του Τσιρόνι, ας πούμε, του Δίτσικου που ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή. Ήταν και χαρακτηριστικό και το μαρκάρισμα του Αλεξιάδη Χατζηπαναγή. Που ο Χατζηπαναγής ήταν μια ομάδα σχεδόν μόνο. Ουσιαστικά ο Αλεξιάδης εκείνη τη βραδιά εξουδετέρωσε τον Χατζηπαναγή. Και του Αργύρη του Παπαβασιλείου στον Ηλία τον Χατζηελευθερίου. Ελευθερίου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ήταν ο Χατζηπαναγής, ας πούμε, λες και δεν υπήρχε μες στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή ήταν πραγματικά, ας πούμε, ό,τι σχεδίασε ο προπονητής, ας πούμε, και τα του επάνω που πόνταρε στου Ηρακλή επάνω, του πήγαν όλα τα μαρκαρίσματα. Ήταν και το σύστημα. Σήμερα, αν δει κάποιος τον αγώνα, βλέπει ότι παίχτηκε ένα σύστημα σαν, πώς να το πω, 3-5-2, σαν 3-5. Όχι, περισσότερο 4-3-3. Εντάξει, αλλά έμοιαζε λίγο και με αυτό. Σύστημα το οποίο ίσως δεν είχε καν, δεν υπήρχε εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. Όχι, το 3 για εμάς ήταν άγνωστο. Άγνωστο αυτό. Λέτε, ήταν άγνωστο. περισσότερο έμοιαζε περισσότερο 4-3-3 παρά το 3-5-2 που λέτε. Το έχουν πει πάρα πολύ αυτό, ίσως να το δούμε. Αλλά ήταν τόσο το σύστημα, η διάταξη, ή ήταν άλλο πράγμα που μίλησε εκείνη τη βραδιά, κύριε Παράσκο? Όχι, μίλησε, εγώ σας είπα ότι παίξαμε απελευθερωμένα, χωρίς άγχος, και το κυριότερο ήταν ότι βγάλαμε ψυχή, βγάλαμε πάρα πολλά τρεξίματα.
και ίσως η υποτίμηση του Ηρακλή. Γιατί πολύ πιο μπροστά, ας πούμε, σε μια προπόνηση της εθνικής ομάδας που συναντήθηκα εγώ με τον Κουσουλάκη, παραδείγματος χάρη, να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ότι όταν ήμασταν παραδείγματος χάρη στο Σεμίρα, με πάνω και κάναμε κάποιες προπονήσεις με την εθνική, όταν το ρώτησε τον Καραμπατή, γιατί ο κύριος Καραμπατής ήταν τότε προπονητής στον Ηρακλή, τον έλεγε: Βαγγελάκι μου, για μας είναι η νίκη είναι σίγουρη, αλλά απλώς πού θα σταματήσουμε στο σκορ. Αυτός πίστευε ότι μπορούσε να μας κερδίσει με 4 και 5 γκολ. Α, τόσο καλά. Μάλιστα. Γι' αυτό και στο τέλος, ας πούμε, έβγαλε, μπορώ να πω, ας πούμε, τα αποθυμένα του, μια κακία που δεν επιτρεπόταν, που μας έβγαλε το παρισμένο σόλ. Δηλαδή, μετά στο τέλος του παιχνιδιού δεν ήξερε τι να κάνει, γι' αυτό και τον πέρανε ντομινίσαν, ας πούμε, τότε στην όμορφη κύριος Βλάχος συγχωρεμένος. Ντομίνησε κιόλας, γιατί είπε αυτά τα πράγματα για την ομάδα. Που εμείς στο φινάλε, ας πούμε, ούτε πρωτοκαλάδε δεν ήταν. Δεν ξέραμε τι θα πει, ας πούμε. Στο ημίχρονο δεν παίρναμε τίποτα. Ας πούμε, τι να σας πω, ούτε πριν από το παιχνίδι. Καμία σχέση το πώς γίνονται σήμερα τα παιχνίδια. Τι σχέση ήταν το σημερινό με αυτά που. Γι' αυτό και βλέπετε, κοίταξε λίγο πολύ. Ας πούμε, αν τα παιδιά τότε εμείς που παίζαμε μπάλα κάναμε γύρω στα 7 χιλιόμετρα και 6 χιλιόμετρα, τώρα τα παιδιά κάνουν γύρω στα 12-13 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Τα βοηθήματα που υπάρχουν τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία σύγκριση με εκείνη την εποχή. Κύριε Παράσχο, η Καστοριά χτίσε το μεγάλο της όνομα μετά την αναδότηση και στην πρώτη εθνική του 1974. Κυρίως φτιάχνοντας ένα κράμα παικτών που ήρθατε από τον ΠΑΟΚ και με βέβαια ποδοσφαιριστές μεγάλα ταλέντα που υπήρχαν στην Καστοριά. Πόσο τέλεια έδισε αυτός ο συνδυασμός για να γίνει αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα του 70 και του 80. Μην ξεχνάμε, Γιώργο, στην αμυντική γραμμή, ναι, δίπλα σου είχες ογκόληθους, ναι, Λάκη Σημειοφορίδη, νωρίτερα Θόδωρο Αποστολίδη. Θόδωρο Αποστολίδη. Ογκόληθους Λάζαρο Αλεξιάδη, δεν ήταν λίγο, ναι, ας πούμε, ναι, στην αμυντική γραμμή. Είχε τη δυνατότητα η Καστοριά, γιατί η Καστοριά τότε, αν θυμάστε καλά, η Γούνα πήγαινε, ναι, με χίλια. Τι να σας πω τώρα. Εδώ θυμάμαι ότι βγαίναν, ας πούμε, να μαζέψουν κάποια λεφτά οι παράγοντες, ότι συγχωρεμένο, και μαζεύαν να τσουβάλει λεφτά τώρα. Τι να πει. Τότε υπήρχαν, ξέρω εγώ, εργαστήρια σε όλη επάνω τη Μητροπόλεω και πατούσε την Καστοριά σε όλα τα στενά, γύρω στα 3.000 με 3.500 εργαστήρια. Mm-hmm. Που δεν είχαν άλλη διασκέδαση. Ο κόσμος είχε μόνο το ποδόσφαιρο. Διψούσε πότε να έρθει αυτή η Κυριακή για να μπορέσει να δει λίγο μπάλα. Αλλά γι' αυτό και φέρναμε, πιστεύω, ότι και επιλογές των παιχτών, και επειδή είχαν αποκτήσει και μια σχέση τότε με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ό,τι δεν έκανε στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε φυσικά ιδιαίτερα, όπως πήρε πάρα πολλούς, τους έφερνε στην Καστοριά. Αλλά έκανε και νομίζω ότι αρκετοί από εσάς που ήρθατε από τον ΠΑΟΚ μπορούσατε να παίξετε στον ΠΑΟΚ με κλειστά μάτια, έτσι. Εντάξει, μετά. Το παράδειγμα, ίσως το δικό μας, μετά από δύο χρόνια που με ζήτησε ο κύριος Παντελάκης, αλλά δεν με έδωσε ο κύριος Χιάννης για να γυρίσω πίσω στον ΠΑΟΚ. Και καλά έκανε. Βέβαια. Μια χαρά ήμουν στην Καστοριά. Καλύτερα πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος στην πόλη. Και βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, πείτε το λίγο, κύριε Παράξο. Νομίζω ότι ήσασταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην Καστοριά που κλήθηκε σε εθνική ομάδα. Δεν λέω για παίκτες που πήγαν σε άλλες ομάδες και κλήθηκαν μετά. Ναι. Να είστε εν ενεργεία παίκτης της Καστοριάς και να είστε στην Καστοριά. Ναι, ναι, τότε ήμουν. Μάλιστα, ο συγχωρημένος πήρε Παναγούδια που με καλούσε. Με Δανία, με Δανία. Με Δανία, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ναι, με Δανία ήταν. Το 0-1. Αλλά όχι, είχε παίξει πιο μπροστά στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Δωμάζου με την Αυστραλία. Για επίσημο λέμε, για επίσημο. Για επίσημο παιχνίδι ήμουν με τη Δανία. Αλλά τότε και ο κύριος Παναγούδιας είχε βρει τον πελάτη, γιατί ήμουν ο μόνος επαρχιώτης ποδοσφαιριστής και με έλεγε, Γιώργο, με το έλεγε με παράπονο καημένος. Ότι τι τραβάω, να ξέρεις που σε παίρνω και αφήνω παραδείγματος χάρη τον Καραβίτη, τον ένα, έλεγε διάφορες φίρμες, ας πούμε, που παίζανε τότε στο ΠΟΚ, να δεις, μου λέει, τι πιέσεις δέχομαι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτε. Μα δεν είναι τυχαίο, κύριε Παράσχο, ότι όσοι την επέμενη χρόνια πήγαν σε μεγαλύτερες ομάδες, ο Σαργκάνης, ο Σημεφορίδης, ο Δίντσικος, ο Παπαβασιλείου. Ο Γρηγόρης, ο Παπαβασιλείου. Πήγαν κατευθείαν και στην εθνική, έτσι, δηλαδή, για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Τι κρατάμε 40 χρόνια μετά, τι κρατάμε, κύριε Παράσχο, και πώς θέλετε ποδοσφαιρικά να ξαναδείτε την Καστοριά, και αν είναι εύκολο αυτό, δηλαδή πολλοί το λένε αυτό και κοίταξε, εμένα η ποδοσφαιρική μου ανάμνηση καλύτερη ακόμη και η προπονητική, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, είναι αυτός ο τίτλος.
Μάλιστα. Ήταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα τότε που έπαιρνε κύπελο, που μάλιστα το 79-80 είχε γίνει και το πρώτο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τότε έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρό μας. Είναι η καλύτερη ανάμνηση που έχω. Αλλά από εκεί και πέρα, κάθε φορά που σκέφτομαι το πού βρίσκεται αυτό το κύπελο, γιατί κάποτε πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Είναι λυπηρό να το κρατάει ένας άνθρωπος αυτό το κύπελο εδώ και 30 χρόνια πόσο το έχει, και να περιμένει μέσα από αυτό το κύπελο να πάρει κάποια λεφτά χρωστούμενα. Που από την κατάσχεση των γραφείων τότε, ναι. Υπάρχει που έχουν από απέναντί του. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, τι σε φταίει το κύπελο, ρε άνθρωπε, γιατί δεν κάνεις, ξέρω εγώ, μια αγωγή σε αυτούς που διοικούσαν τότε την ομάδα, ή στις πόσες διοικήσεις περάσανε μέσα από την ομάδα και στράτησε εναντίον του κυπέλου. Που αυτό το κύπελο, αν δεν είναι στα γραφεία του συλλόγου, που αυτή τη στιγμή η Καστοριά δεν υπάρχει, ας πούμε, αλλά θα μπορούσε να ήταν παραδείγματος του χάρη στο Δημαρχείο. Να υπάρχει σε μια, να το έχει σε μια γωνίτσα, να το κάνει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, θέση να έχει εκεί και από εκεί και πέρα κάθε μέρα. Μάλλον όχι γωνίτσα, στην πιο περίπτωση θέση ίσως του Δημαρχείου. Ναι, θέλει, να το έχουμε έτσι, σε μια γυάλα, ας πούμε, να το έχουμε το βλέπω. Γιατί εγώ πιστεύω τώρα ότι έχει καταστραφεί και το κύπελο. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι έχει σκουριάσει. Ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει και το κρατάει και περιμένει. Τι περιμένει, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιώργο, με αυτή την αναφορά σου, με αφορμή αυτή την αναφορά σου, εμείς θα θέλαμε μέσω εκπομπής να κάνουμε μια, είναι λαϊκή απέτηση, μπορώ να πω, με μηνύματα και αυτά που έρχονται πρόσφατα. Να το ξαναδούμε, έστω να το ξαναδούμε. Αν οποιοδήποτε μπορεί να παρέμβει έστω και αυτή τη στιγμή και μπορέσει και φέρει το κύπελο έστω και στο στούντιο, να βγουν κάποιες φωτογραφίες, να σταθούν να δούμε πού είναι, διαδίκτυο, να δούμε πού είναι. Μα γιατί να μην παραδώσει το κύπελο. Το λογικότερο είναι αυτό, να πούμε, όπως λες. Βέβαια, δεν μπορεί να παράσχω, επειδή μίλησα με τον κύριο... Μετά από 40 χρόνια να πληρωθεί για άλλα 40 χρόνια, δηλαδή στα 70 χρόνια, τι είναι, να το δώσουν λεφτά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει να πούμε ότι κανένα κύπελο βέβαια δεν αγοράζεται, γιατί όλες οι ομάδες τα αγοράζαν. Αυτό ακριβώς, αυτό ανήκει σε όλο τον νομό Καστοριά. Δεν υπάρχει τιμή δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο. Και πάνω απ' όλα αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία. Δεν λέει, δεν τρέπεται τόσα χρόνια να κρατάς ένα κύπελο, ας πούμε, για να στερείς από ένα νομό. Που Γιώργο, σε καμία πόλη της Ελλάδος δεν θα μπορούσε ίσως να συμβεί αυτό. Είναι μια μοναδική περίπτωση. Αυτό ακριβώς που λέει, Στράτο. Άμα ήταν σε μια διαφορετική πόλη, η Καστοριά ανέχεται πολλά πράγματα, δυστυχώς. Αν ήταν σε άλλη πόλη, σε μια εβδομάδα θα το έπαιρνε πίσω. Το θέμα είναι ότι βρίσκεται, επειδή μίλησα με τον κύριο Κορενσίδη, μίλησα και με τον κύριο Χάτσιο, πρέπει να πω. Βρίσκονται οι δύο πλευρές σε κάποιο είδους επαφή. Ας κρατήσω αυτό σαν αισιόδοξο κομμάτι. Μακάρι. Από τις συνομιλίες πήγα και με τους δύο. 40 χρόνια να επιστρέψει εκεί. Έστω και μετά από 40 χρόνια να επιστρέψει εκεί που ανήκει, πραγματικά. Με αυτή την φωνή που ορθώνεται σήμερα, κύριε Παράσκο, ευχόμενοι πραγματικά να υλοποιηθεί αυτό που λέτε, να βρεθεί δηλαδή το κύπελο εκεί που αξίζει για τους Καστοριανούς. Να σας ευχαριστήσω για τις σημερινές ευχαριστίες. Και εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ο αρχηγός μας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.